Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επικαιρότητα. Σήμερα, στην απέναντι καρέκλα, έχω έναν άνθρωπο που ανήκει στο top 5 των αγαπημένων του ελληνικού Twitter. Αναρωτιέστε ποιος. Λοιπόν, είναι πολύ γλυκός άνθρωπος. Τώρα έμαθα ότι είναι και Ηπειρώτης, είναι από την Πρέβεζα, είναι λαμπρός επιστήμονας. Καθημερινά διαβάζει, αυτό το έχω μάθει από πηγές, ακόμη και μέχρι αργά το βράδυ. Και τι ερευνά. Ερευνά τα αίτια θανάτου των ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, να σας καλωσορίσουμε. Με ποια ιδιότητα να σας πω πρώτα-πρώτα. Λοιπόν, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας και αντιδήμαρχο Αθηναίων, υπεύθυνο για τη δημοτική περιουσία και τη δόμηση. Κύριε Λέων, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή. Μπορεί να είναι λίγο υπερβολική, αλλά με ικανοποίησε πάρα πολύ και με έκανε χαρούμενο. Να σας πω κάτι, δεν είναι υπερβολή. Νομίζω ότι έχετε εισπράξει πάρα πολύ θαυμασμό και από τους Έλληνες γενικότερα, που τους χρήστες του διαδικτύου δεν μπορείς να τους ελέγξεις ή να τους περιορίσεις ή να τους καθοδηγήσεις, ειδικά του Twitter. Αυτό μου το λένε άνθρωποι που ασχολούνται ιδιαίτερα με το Twitter, γιατί εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι πριν κάποιο χρονικό διάστημα είχα το Twitter σαν ένα μέσο απλά να βλέπω, ας πούμε, το τι γίνεται, με ένα πολύ περιορισμένο αριθμό έτσι ακολούθων, όπως λέγεται, και μετά είδα ότι ξαφνικά, ας πούμε, πράγματι έχει συμβεί έχει κάτι μοναδικό. Όλο αυτό, έχει διωγγωθεί και ξέρετε, εισπράττω πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο. Δηλαδή, καμιά φορά υποτιμούμε τον κόσμο, νομίζω. Και στο Twitter φαίνεται ξεκάθαρα ότι που εκφράζεται ο κόσμος πάρα πολύ άνετα, ακόμα και πίσω από τα ψεύτικα προφίλ καμιά φορά, νομίζω ότι έχει μια άνεση να εκφράζεται. Και εκεί λοιπόν, όταν σου εκφράζουν μια τόσο μεγάλη αγάπη, προφανώς είσαι ικανοποιημένος. Θέλησα να σας κάνω μια συνέντευξη προφίλ. Βέβαια, η επικαιρότητα δεν με αφήνει έτσι ήσυχη. Ωστόσο, θα προσπαθήσω το 20 λεπτό μας να το μοιράσω. Να ξεκινήσω με την ερώτηση, πότε χαμογελάτε πιο πολύ, όταν ακούτε ένα αστείο ή όταν ακούτε ψέματα? Κοιτάξτε, με το ψέμα δεν χαμογελά συνήθως, έτσι, προβληματίζεσαι, γιατί το ψέμα καμιά φορά κρύβει από πίσω πολλά πράγματα, οπότε προβληματίζεσαι να καταλάβεις γιατί αυτός ο άνθρωπος λέει ψέματα. Εντάξει, οπότε νομίζω το ψέμα σας μάλλον... Σας έχουμε δει μερικές φορές, ναι, που μπορεί εκείνη την ώρα να θεωρείτε ότι ακούτε κάτι το οποίο είναι ψευδός λεγόμενο και να είναι σαρκασμός, είναι... Τι κάνετε, πώς αντιδράτε? Ναι, εκεί πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά προσπαθείς με μια ευγένεια πρώτα απ' όλα να δείξεις ότι αυτό το οποίο ακούγεται δεν μπορεί να ισχύει. Και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος από το χαμόγελο δεν υπάρχει, από αυτό όμως το χαμόγελο, όχι το χαμόγελο, αν θέλετε, ναι, 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 το πηγαίο, το πραγματικό, αλλά ένα χαμόγελο το οποίο σου βγαίνει περισσότερο για να, ως μηδίασμα για κάτι το οποίο είναι ολοφάνερα ψέμα και ουσιαστικά κάποιοι προσπαθούν, ας πούμε, να το προωθήσουν, ναι, ως κάτι αληθές. Κύριε Λέων, είναι δύσκολο για έναν ιατροδικαστή να αρνηθεί μια σημαντική αμοιβή για να πει κατά παραγγελία μια άποψη? Εκεί κρίνεται κατά τη γνώμη μου επιστήμονας. Είναι αυτό το ερώτημα που θέσατε περί αμοιβής, είναι το πιο σημαντικό ερώτημα και ειδικά για τους ιδιώτες ιατροδικαστές. Ξέρετε, υπάρχουν δύο κατηγορίες, όπως σε όλη την ιατρική, είναι οι ιδιώτες και αυτοί που ανήκουν στο δημόσιο. Mm-hmm. Δεν αντέχουν, και θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, δεν αντέχουν όλοι να παραμείνουν ιδιώτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλει μεγάλη ακεραιότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ιατροδικαστής δεν είναι έμπορος γνώσεων. Δεν πουλάει γνώσεις. Όποιος έρχεται αγοράζει και φεύγει με το προϊόν. Ένας ιατροδικαστής πρέπει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά δίνει επιστημονικά δεδομένα σε κάθε υπόθεση, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι αρεστά. Εγώ για παράδειγμα να σας πω ότι από τους ανθρώπους που έρχονται και με εμπιστεύονται στο ιατρείο μου, ίσως το 30-40% αυτών αναλαμβάνω τελικά μέχρι το τέλος. Για τον πολύ απλό λόγο ότι σε άλλες υποθέσεις δεν υπάρχουν στοιχεία ή σε άλλες υποθέσεις η ερμηνεία που δίνω στα στοιχεία που υπάρχουν προφανώς δεν αρέσει και θα είναι κάτι βλαπτικό για τον άνθρωπο εάν πάει μαζί μου μέχρι το δικαστήριο. Οπότε νομίζω ότι
Ειδικά η ιατροδικαστική είναι μια επιστήμη η οποία πρέπει να μένει ανεπηρέαστη από την αμοιβή. Σίγουρα θέλει πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις για να το κάνεις αυτό. Όμως αυτό που κρίνω σημαντικό είναι τελικά να φεύγουμε από το ιατρείο μας το βράδυ και να γυρνάμε ήσυχοι στο σπίτι μας. Να κοιμόμαστε ήσυχοι. Ακριβώς. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, το οποίο έχω απορία. Ιδρύσατε την Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία, γιατί διαπιστώσατε κάποια κενά, γιατί θέλατε να προωθήσετε περισσότερο την επιστήμη σας, γιατί οι έρευνες που κάνετε είναι πολύ σημαντικότερες ή σε μεγαλύτερο βάθος από αυτές που γίνονται στο δημόσιο, και τι εννοώ. Μπορεί να καλύπτονται ή να συμβαίνουν εγκλήματα τα οποία ουσιαστικά να μην έχουν αναδειχθεί και να έχουν φύγει ως απλή θάνατη. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, αν δεν το ψάξει κάποιος? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι εγώ δεν ίδρυσα την Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία. Η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία ιδρύθηκε επί των ημερών του καθηγητή Μιχαλοδημητράκη, ο οποίος πλέον δεν είναι εδώ, και ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή την ιδέα για να προωθήσει ακριβώς και την εκπαίδευση για τους ιατροδικαστές, αλλά και κάποια αιτήματα, αν θέλετε, που υπήρχαν χρόνια για αυτή την επιστήμη. Για παράδειγμα σας λέω, σκεφτείτε ότι ήταν μια επιστήμη που μέχρι πρόσφατα είχε μόνο τριετή εκπαίδευση στην ειδικότητα, όταν σε όλη την Ευρώπη τα χρόνια σπουδών ήταν πολύ περισσότερα, και πράγματι καταφέραμε να αλλάξουμε αυτή τη διαδικασία και πλέον να έχει πενταετή εκπαίδευση. Αλλά και άλλα θέματα σημαντικά. Νομίζω ότι η Ιατροδικαστική Εταιρεία ήταν το εργαλείο εκείνο το οποίο κατάφερε και να βάλει το δικό της λιθαράκι και να προχωρήσει, αν θέλετε, η επιστήμη και στην Ελλάδα μπροστά, παρότι πριν πολλά χρόνια ήμασταν αρκετά πίσω. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό ήταν μία αναγκαιότητα, πρώτον για τους Έλληνες ιατροδικαστές. Αυτό που έκανα, αν θέλετε, εγώ επί των ημερών μου, είναι ότι πέρα από όλες τις διεκδικήσεις που είχαμε, πέρα από όλα τα επιστημονικά θέματα που προσπαθήσαμε να συμμετάσχουμε και να δώσουμε την εκτίμησή μας, υπήρξε μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια, γι' αυτό ίσως ο κόσμος γνωρίζει περισσότερο εμένα, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι μια επιστήμη την οποία δεν γνωρίζει η κοινωνία, άρα δεν ξέρει πότε θα πάει στον ιατροδικαστή, πότε θα την έχει ανάγκη. Ακριβώς, και πότε θα την έχει ανάγκη, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει νόημα να υπάρχει στην κοινωνία. Δηλαδή δεν μπορείς να λες είμαι ιατροδικαστής και οι άνθρωποι γύρω σου να μην καταλαβαίνουν το αντικείμενο της έρευνας. Και τα προηγούμενα χρόνια, εάν ανατρέξουμε, θα δείτε ότι υπήρχε ένα σοβαρό θέμα με την ειδικότητα αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει και Ελλάδα και εξωτερικό. Τρία παιδιά στην Πάτρα είναι νεκρά. Και ακόμη βέβαια δεν έχουμε βρει ποιος ευθύνεται. Είναι οι δικαστικές... Οι δικαστικές αρχές έχουν επιληφθεί. Από εκεί και πέρα και οι ιατροδικαστές έχουν μεγάλο μερίδιο όσον αφορά το τι λέγεται και το πώς θα αποβεί η έκβαση της υπόθεσης. Μαλένα, Ήρυδα και Τζορτζίνα. Να πούμε βέβαια στον κόσμο ότι η προγραμματισμένη για σήμερα διαδικασία πάγωσε και θα αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών της Αθήνας, γιατί ο κ. Κούγια ζήτησε εξαίρεση της ανακρίτριας. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει με αυτό και θα συνεχιστεί. Εσείς, κύριε Λέων, έχετε πει σε όλους τους τόνους ότι έχουν γίνει λάθη όσον αφορά τις παραλήψεις από την κυρία Τζάκονα σε σχέση με τη γνωμοδότηση του θανάτου της Μαλένας. Η κυρία Τζάκονα την απέδωσε σε νεφρική ανεπάρκεια. Εσείς έχετε πει ότι στο εργαστήριο βρέθηκε κεταμίνη. Σε ένα εργαστήριο το οποίο βέβαια δεν είχε βρεθεί τον προηγούμενο καιρό η τοξική ουσία. Ο κύριος Τσαντήρης φαίνεται να έχει εκφράσει αντιρρήσεις όσον αφορά την Μαλένα. Εδώ γίνεται χαμός με τους ιατροδικαστές, ειλικρινά. Και όσον αφορά την μικρή Ήρυδα, αυτό που είχε αποφανθεί ήταν ότι υπήρχε εγκληματική ενέργεια με το πανάκι, με την ασφυξία κτλ. Ενώ συνεχίζει ο κ. Τσαντήρης όσον αφορά την μικρή Ήρυδα ότι μπορεί να αποδοθεί και σε παθολογικά αίτια. Χθες ο κ. Κούγιας βγήκε και είπε ότι έχουμε 8 ιατροδικαστές οι οποίοι λένε για παθολογικά αίτια. Επίσης, μίλησε πολύ άσχημα για εσάς. Δηλαδή, είπε ότι όπου σας αξιοποίησε η δικαιοσύνη αποφάνθηκε διαφορετικά. Ότι ακόμη και ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πουλάει μυαλό σε εισαγωγικά.
Θέλω τις απαντήσεις σας και θέλω να μου πείτε πώς τη βλέπετε αυτή την υπόθεση, θα έχουμε κάποια έκβαση. Λοιπόν, κοιτάξτε, ό,τι και να λένε οι συνάδελφοι, περιλαμβανομένου και του εαυτού μου, δημόσια, είναι ουσιαστικά επιστημονικές κρίσεις και απόψεις, οι οποίες εκφέρονται βάσει των ευρημάτων, τα οποία βγαίνουν στη δημοσιότητα και προφανώς έχετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Μάλιστα, επειδή αναφέρατε συγκεκριμένο συνάδελφο, θέλω να πω και τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ο συγκεκριμένο συνάδελφο, για να το ξεκαθαρίσουμε, ως προς την Ήρυδα δεν είχε καμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας και ασφυκτικού θανάτου. Και όσον αφορά τη Μαλένα, η μόνη, αν θέλετε, διαφορά που εξέφρασε επί σειρά μηνών, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όντας ιδιώτης, είχε τη δυνατότητα να βγαίνει στα μέσα. Και ουσιαστικά επί σειρά μηνών εξέφρασε την άποψη ως προς το πρώτο παιδί ότι είναι εγκληματική ενέργεια, απλά δεν γνωρίζει αν είναι από δηλητηρίαση ή από ασφυκτικό θάνατο. Άρα βλέπετε μια διαφορά στις απόψεις τώρα, έτσι. Ναι, δεν ήταν όμως επί της ουσίας. Δηλαδή και ο συγκεκριμένος συνάδελφος ήταν σαφής ότι πρόκειται περί εγκληματική ενέργεια. Τώρα, όσον αφορά αυτό που βλέπουμε, το οποίο είναι πρωτοφανή για τα δεδομένα. Υπάρχουν επιθέσεις, δεν θα σχολιάσω καθόλου τις επιθέσεις καταρχάς στο πρόσωπό μου, με την έννοια ότι εάν ανατρέξει κάποιος σε παλιότερες δηλώσεις του ίδιου ανθρώπου για εμένα όταν συνεργαζόμασταν, θα καταλάβετε και την αξιοπιστία. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι οι ιατροδικαστές που έχουν χειριστεί την υπόθεση, όχι αυτοί που βγαίνουμε στα μέσα, καταρχάς δεν έχουν μιλήσει καθόλου. Δεν έχουν καθόλου μιλήσει δημόσια, και αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί δεν πρέπει να μιλάνε δημόσια. Η κυρία Τσάκωνα είχε βγει και είχε πει ότι... Η κυρία Τσάκωνα σε κάποιο σημείο, ναι, είχε βγει, προφανώς προστατεύοντας τον εαυτό της, όπως και η κυρία Τσιόλα νομίζω είχε δώσει κάποιες δηλώσεις της. Αλλά εάν δείτε επί της ουσίας, δεν υπάρχει όλη αυτή η ανάλυση. Τουλάχιστον από τους ανθρώπους που έχουν χειριστεί σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση, ο κύριος Καρακούκης, ο κύριος Καλόγριας, η κυρία Σπιοπούλου ως ειδική σύμβουλος, δεν έχουμε ακούσει κάτι από αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το ορθό. Δεν μπορεί ένας πραγματογνώμονας να λύνει τις υποθέσεις διαμέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι απαράδεκτο. Τώρα, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, μαζί με μένα που με έχει μονίμως στο κάδρο ο κύριος Κούγιας, δέχονται μια τρομερή επίθεση. Επίθεση όχι απλά συκοφαντική. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ακούμε να ισχυρίζεται συνήγορος ότι, δηλαδή ένας άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στα δικαστήρια, που ξέρει τις νομικές διαδικασίες, που ξέρει και τις διοικητικές διαδικασίες, θα μου επιτρέψετε να πω, να ισχυρίζεται, ας πούμε, ότι ο διευθυντής των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας δεν έχει πτυχίο. Είναι δυνατόν αυτό? Ή να ισχυρίζεται από την άλλη ότι υπάρχουν Έλληνες ιατροδικαστές οι οποίοι δεν έχουν κάνει ούτε μία νεκροτομή? Δηλαδή, αυτά είναι απαράδεκτα. Το να μην ξέρει ένας απλός πολίτης εάν ένας ιδιώτης ιατροδικαστής έχει το δικαίωμα να οριστεί από μια οικογένεια και να συμμετέχει ως τεχνικός σύμβουλος σε μια νεκροψία-νεκροτομή, είναι κάτι το οποίο μπορώ να το αποδεχτώ. Πολλές οικογένειες μπορεί να μην το γνωρίζουν. Αλλά ένας άνθρωπος που κινείται σε αυτούς τους χώρους και κάνει τέτοιες δηλώσεις, προφανώς το κάνει εσκεμμένα και είναι άκρος συκοφαντικές. Άκρος συκοφαντικές. Υπάρχει επιστήμονας ο οποίος ασκεί την επιστήμη του και δεν έχει μπει στο νεκροτομείο ως τεχνικός σύμβουλος? Για να μην μιλήσουμε για όλα τα χρόνια της ειδίκευσης και τα λοιπά, που εκεί είναι απαραίτητο το να κάνεις εκατοντάδες νεκροτομές. Και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι από εμάς που δεν έχουν κάνει νεκροτομές μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι από εμάς που έχουμε φύγει ακόμα και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχουμε κάνει εκατοντάδες νεκροτομές. Άρα, όλα αυτά πρέπει κάπου να περιοριστούν, πρέπει κάπου να μπουν σε μια σειρά, και να είστε βέβαιοι ότι μέσα σε ένα δικαστήριο δεν μετράει αυτό που λέγεται στην τηλεόραση. Στα δικαστήρια οι δικαστές μας είναι τόσο έμπειροι που κρίνουν βάσει στοιχείων και ευρημάτων. Και εδώ υπάρχουν σαφή στοιχεία και ευρήματα. Και ας το πούμε κι αλλιώς, έχετε ακούσει κάποια διαφορετική άποψη από αυτή που εξέφρασα εγώ ή που τελικά, αν θέλετε, γράψαν οι ίδιοι συνάδελφοι? Οι συνάδελφοι δεν εξέφρασαν απλά άποψη. Πήραν την ευθύνη της υπογραφής τους και κατέθεσαν μια τεκμηριωμένη έκθεση στην οποία λένε ακριβώς την αιτία θανάτου των παιδιών.
Έχουμε ακούσει με αυτόν τον τρόπο τον υπεύθυνο κάτι άλλο, κάποια διαφορετική άποψη. Μέχρι στιγμής τίποτα. Mm-hmm. Μάλιστα. Γιατί μίλησε και για δικαστική πλάνη του αιώνος και ότι ακόμη και όσον αφορά την Τζορτζίνα θα βρεθούν κάποιες πτυχές τις οποίες εμείς δεν τις έχουμε δει, δεν έχουμε βγει στο φως δημοσιότητας και ανακαλύφθηκαν πρόσφατα από τον κύριο Κούγια. Τα αναμένουμε. Όλα αυτά είναι σχολιασμοί, είναι, σας λέω, είναι προσκατανάλωση έτσι, δημόσια, όμως τα δικαστήρια κρίνουν τελικά τα πάντα. Χωρίς να θέλω να προκαταβάλω κάτι, εδώ ιατροδικαστικά τουλάχιστον, mm-hmm. γιατί αυτό πρέπει να γίνει και μια διάκριση σε αυτό. Ξέρετε, ο ιατροδικαστής δεν ξυπνάει μια μέρα και λέει ποιος είναι ο πατέρας ή η μητέρα ή ξέρω εγώ, ο φερόμενος κατηγορούμενος και να τον βάλω φυλακή. Ο ιατροδικαστής πηγαίνει στο νεκροταμείο και κάνει τη δουλειά του. Βλέπει τα ευρήματα, βλέπει το τι έχει και χαρακτηρίζει ως μια αιτία θανάτου. Βλέπει τις γενικότερες συνθήκες. Και επίσης για να μην είμαστε άδικοι και με τις δύο πρώτες συναδέρφους. Οι δύο πρώτες συνάδελφοι, εξάλλου νομίζω το έχουν πει και οι ίδιοι έμεσα σε όποιες mm-hmm. δηλώσεις mm-hmm. κάνανε, είχαν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν είχαν ένα θάνατο επιβεβαιωμένο, τρίτο θάνατο επιβεβαιωμένο από κάποιο εξωτερικό παράγοντα. Και μάλιστα η δεύτερη συνάδελφος είπε ότι αμέσως μετά και μάλιστα ιδιαίτερα έγκαιρα αντιλήφθηκε, αφού έστειλε βέβαια την έκθεση και την κατεκτίμηση τότε. Μιλάτε για την κυρία Τσιόλα. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, είπε ότι αμέσως μετά προόστρεξε στις δικαστικές αρχές, mm-hmm. Από ό,τι θυμάμαι εκεί τις τοπικές, για να πει ακριβώς ότι προσέξτε, εδώ υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και να βάζουμε στο παιχνίδι έτσι ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν έχουν εκφέρει δημόσια άποψη, είτε εν πάση περιπτώσει έχουν σταματήσει να εκφέρει δημόσια άποψη, να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι τελικά άλλαξαν άποψη. Και μία τελευταία ερώτηση, πριν πάμε στα δικά σας, στα του Δήμου. Μπορούνε, ακούσαμε για ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, ιατροδικαστών, 8 ιατροδικαστές, μπορούνε και 15 και 5 να ανατρέψουν κάτι που μπορεί να έχει ίχνη αλήθειας ή να είναι η πραγματικότητα. Τα δικαστήρια και η ιατροδικαστική τουλάχιστον επιστήμη δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν παίζουμε με 11 και 10 αν φάει κάποιος κόκκινη κάρτα και δεν σκοράρουμε. Εμείς βλέπουμε τα ευρήματα, λέμε μια επιστημονική άποψη και αυτό που κρίνει το δικαστήριο είναι η επιστημονική άποψη. Και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλές φορές συμβαίνει από τη μία πλευρά να είναι ένας ιατροδικαστής, εγώ ή οποιοδήποτε άλλο συνάδελφος, και από την άλλη να είναι 4-5. Και να αποδεικνύεται ότι οι 4-5 τελικά δεν είχαν δίκιο και να αποδέχεται το δικαστήριο την άποψη του ενός. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα δικά σας γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Έχω απέναντί μου αντιδήμαρχο δημοτικής περιουσίας και δόμησης. Δεν είχα ξανά την ευκαιρία να έχω έναν τέτοιον αντιδήμαρχο. Συνήθως μιλάμε με υπουργούς και υφυπουργούς. Να πάω στη δόμηση. Ναι, λοιπόν. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή, η Αττική, η Αθήνα, είναι από τις πιο όμορφες και πιο άσχημες, να το πω έτσι, περιοχές. Και συγγνώμη που το λέω, αντιδήμαρχε. Αλλά είναι τόσο όμορφη με την Ακρόπολη της, τόσο, πώς να το πω τώρα, δομημένη, όχι άναρχα, είναι και άναρχα, εντάξει, εδώ που τα λέμε, δεν είναι μπακλαβά σαν τη Θεσσαλονίκη ή σαν τον Πειραιά, αλλά ο κάθε ένας πώς χτίζει μόνος του και πώς είναι αυτεξούσιοι αυτοί οι αρχιτέκτονες, κάνουν ό,τι θέλουν. Υπάρχει κάτι το οποίο, ας πούμε η πλάκα, υπάρχει, εσείς τα ξέρετε, να προασπίζεται κάπως η δόμησή της ή να υπάρχουν κάποια στεγανά σε αυτό το πράγμα που μπορεί ο καθένας να... Κοιτάξτε, γενικά δεν είναι τόσο άναρχο όσο φανταζόμαστε. Δηλαδή υπάρχουν, η αλήθεια μας. Είναι ναι, πολεοδομικοί κανόνες, σαφείς, οι οποίοι, όπως είναι και λογικό, με τα χρόνια μεταβάλλονται. Σωστό. Και ξέρετε, όταν έχουμε μεταβολή, εκεί υπάρχουν και τα προβλήματα. Να σας θυμίσω ότι πρόσφατα χτίστηκε ένα ξενοδοχείο, είχε πάρει άδεια ένα ξενοδοχείο κοντά στην πλάκα, επειδή αναφέρατε... Εκείνο που έκρυβε την Ακρόπολη. Ακριβώς.
Τώρα έχουμε μία απάντηση από το ΣΤΕ, οριστική, που αυτό σημαίνει βέβαια ότι το συγκεκριμένο ξενοδοχείο πρέπει ουσιαστικά να περιορίσει τους ορόφους. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ ήταν ένα νόμιμο αρχικά κτίριο, με μία απόφαση του ΣΤΕ ουσιαστικά κρίνεται υπέρβαση αυτή των ορόφων ως παράβαση. Γενικά θα σας έλεγα όμως έχουμε πολεοδομικούς κανόνες. Δυστυχώς αυτό που ίσως έλειψε από την Αθήνα είναι ένας μακρόπνος σχεδιασμός κατά το παρελθόν, πολλά χρόνια πριν. Βέβαια πρέπει το να δούμε... Μπαζώσαμε το ποτάμι μας, δηλαδή από πού να πάρεις πνοή. Βέβαια πρέπει να πούμε και μία πραγματικότητα. Γιατί ιστορικά όντως μπορεί να έχουν γίνει λάθη και μιλάμε για πολλές δεκαετίες ίσως και πολύ μεγάλα λάθη, και πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Όμως σκεφτείτε ότι ήμασταν μια χώρα που δεχτήκαμε κατά τη διάρκεια του πολέμου μεγάλες καταστροφές. Δεχτήκαμε προσφυγικά κύματα τεράστια, άρα ένας αστικός ιστός έπρεπε να μεγαλώσει ξαφνικά σε κατοικίες πάρα πολύ γρήγορα. Και αντιλαμβάνεστε, αυτή η διαδικασία δεν έγινε σε όλες τις χώρες. Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες που αντιστάθηκε στους πολέμους και προφανώς πλήρωσε το τίμημα και η Αθήνα. Κάτι που όταν πηγαίνουμε σε άλλες πόλεις, για παράδειγμα στη Ρώμη, έτσι βλέπουμε ότι όλα αυτά τα κτίρια έχουν αντέξει σε βάθος. Είχαμε πολλούς κατακτητές, κύριε Λέων. Υπόγειες διαβάσεις, πεζοδρόμια. Βλέπω τον κύριο Μπακογιάννη, πηγαίνει με τα συνεργεία, καθαρίζουν. Έχει άγχος για να είναι η πόλη μας καθαρή. Τη στόλισε και πολύ ωραία. Εσείς, όσον αφορά τη δόμηση, παρατηρείτε τι γίνεται με τα πεζοδρόμια, τις υπόγειες διαβάσεις? Γιατί έχω διαβάσει συνεντεύξεις σας που λέτε θέλω να περπατάω στην πόλη μου, θέλω να την απολαμβάνω. Το κάνετε? Κοιτάξτε, θα το κάνω και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι αυτό που προσπαθούμε να διευκολύνουμε καταρχάς είναι τον πολίτη και στις υπηρεσίες δόμησης, επειδή είναι, ξέρετε, υπηρεσίες που πολλά χρόνια συσσωρεύονταν πάρα πολλοί πολίτες στα γραφεία καθημερινά, για παράδειγμα για την έκδοση αδειών, για να πάρουν ένα αντίγραφο και για πολλούς άλλους λόγους. Το πρώτο που κάναμε ήταν να κάνουμε ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή η πολεοδομία, πρέπει να σας πω ότι έχει ένα μεγάλο αριθμό, πάνω από 30 ψηφιακών υπηρεσιών, που ο μηχανικός ή ο ίδιος ο πολίτης εξυπηρετείται χωρίς καν να χρειάζεται να περπατήσει. Καινοτομία μεγάλη. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, βοήθησε πάρα πολύ, εάν ρωτήσετε και τους Έλληνες μηχανικούς, γιατί και φυσικά όλους τους μηχανικούς που χτίζουν στην Ελλάδα και στην Αθήνα συγκεκριμένα, γιατί με αυτόν τον τρόπο σώσανε πάρα πολλές από τις εργατοώρες τους και φυσικά δεν υπάρχει πλέον η επαφή, με ό,τι σημαίνει αυτό, με τον φυσικό λειτουργό της πολεοδομίας. Αυτό νομίζω ήταν το πιο καθοριστικό. Τώρα, στα πεζοδρόμια μας πρέπει να σας πω ότι η πολεοδομία έχει περιορισμένο ρόλο. Περισσότερο είναι σε μια άλλη αντιδημαρχία στις τεχνικές υπηρεσίες, που γίνεται βέβαια ένα εξαιρετικό έργο. Έχουμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας πω, τεράστιους άξονες, όχι μόνο δικούς, αλλά και ολόκληρα τετράγωνα μέσα στην πόλη, τα οποία αλλάζουν τα πεζοδρόμια. Πεζοδρόμια που είχαν εναλλαχθούν δεκαετίες, όπως επίσης κάτι που θα έχει παρατηρήσει. Και τα συνδυάζεται και με τα κυπάκια τα ωραία που βλέπουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και κάτι το οποίο πρέπει επίσης να πούμε είναι και οι ασφαλτοστρώσεις προχωρούν πάρα πολύ. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν δρόμοι στην Αθήνα που είχαν να ασφαλτοστρωθούν δεκαετίες. Πραγματικά δεν είχε περάσει ποτέ πίσω. Στον σιδηροδρομικό σταθμό φάνηκε πάρα πολύ ωραία αυτή η ασφαλτόστρωση και αναδείχθηκε πάρα πολύ. Ναι, είδατε, εκεί έχει γίνει και μια ωραία διαγράμμιση και νομίζω ότι σιγά-σιγά, ναι, όλο και περισσότερες περιοχές ουσιαστικά ξαναφτιάχνονται, γιατί όταν φτιάξεις το πεζοδρόμιο για τον πεζό, όταν φτιάξεις το... Θα κατέβετε πάλι για αντιδημαρχία, για κάτι άλλο? Κοιτάξτε, θα παραμείνω στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό είναι αλήθεια. Θα υπάρξει επόμενο βήμα όταν θα έρθει με το καλό καιρός και έτσι το συναποφασίσουμε και με το Δήμαρχο. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσω και να ανακοινώσουμε μαζί. Φαντάζομαι σας αγαπάνε στο Δήμο, αλλά άμα το ανακοινώσετε αυτό στο Twitter, νομίζω ότι θα έχετε βγει ό,τι και να αποφασίσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλές γιορτές σε όλους. Επίσης. Ευχαριστούμε και σε εσάς. Να είστε καλά.